Πάμε κυρίες και κύριοι και στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής και να δούμε και να χαιρετήσουμε την κυρία Βούλα Παπαδοπούλου, είναι πρόεδρος των Μικροπολιτών του Νομού της Δράμας. Να δούμε και άλλη μια παράμετρο, συνεχίζοντας αυτό το αφιέρωμα θα λέγαμε και στον τομέα της οικονομίας ευρύτερα. Κυρία Παπαδοπούλου, τι κάνετε? Γεια σας. Λέω ότι είμαι καλά. Λέτε ότι είστε καλά για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή η περίοδος από όσο φαίνεται είναι μόνο περιπέτεια, κυρία Παπαδοπούλου, και πλησιάζει ένας χρόνος που κυριολεκτικά τρέχετε και δεν προλαβαίνετε τα γεγονότα. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Φυλαχτέ. Εμείς βρισκόμαστε και εγώ βρίσκομαι και στη δύσκολη θέση και δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ στους συναδέλφους μου που περιμένουν μία απάντηση από μένα αν θα δουλέψουμε ή όχι. Γιατί δεν έχουν έρθει ακόμη οι διευκρινιστικές. Δεν μας έχουν ενημερώσει. Περιμένουμε κάποιο έγγραφο. Η μόνη ενημέρωση είναι αυτή που έχουμε ακούσει από τη τηλεόραση. Αν μπείτε μέσα στις ενημερώσεις, μας λένε και 50-50. Ενώ από την κουβέντα που έχουμε ακούσει από τον κύριο Χαρδαλιά, λέει ότι τα είδη ένδυσης και υπόδησης στον χώρο των λαϊκών αγορών δεν θα λειτουργήσουν. Αλλά κάτι χειροπιαστό στο χέρι μας δεν έχουμε. Δεν μπορούν οι Δήμοι να μας απαντήσουν. Οπότε περιμένουμε μία απάντηση και τις εξελίξεις να δούμε τελικά αν θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε ή όχι στο χώρο εργασίας μας. Μάλιστα. Είναι ένα πρόβλημα, πρέπει να πούμε. Συνομιλούμε κυρίες και κύριοι με την Βούλα Παπαδοπούλου. Είναι η πρόεδρος του Σωματείου Μικροπολιτών του νομού της Δράμας και προέκυψε ένα ζήτημα. Πάρα πολλοί κόσμος επικοινώνησε και τηλεφωνικά μαζί μου, ακόμη και μικροπολιτές. Εγώ βλέποντας τουλάχιστον το αρχικό κείμενο, φαινόταν ότι στις λαϊκές συμμετέχουν το 50%, έλεγε η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Δεν δίνονταν διευκρίνηση όμως αν εννοεί και τους μικροπολιτές μέσα στην συγκεκριμένη κατηγορία. Τελικά, εδώ από όσο κατάλαβα, κυρία Παπαδοπούλου, παίρνουν copy-paste το πρώτο lockdown και λένε, αφού στο πρώτο lockdown είχαμε το ίδιο θέμα, κόβουμε και πάλι τους μισούς. Κόβουμε εντελώς τους μικροπολιτές. Κόβουμε την ένδυση και υπόδειση, γιατί οι μικροπολιτές είναι και οι έμποροι τροφίμων. Ανοίγουν και αυτοί στο δικό μας κλάδο. Γι' αυτό σας λέω δεν διευκρινίζει. Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ εγώ ήξερα ότι τη Δευτέρα το πρωί θα λειτουργήσουμε. Έτσι είχαμε μιλήσει με τον υπεύθυνο της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δοξάτου. Και το Σάββατο ο άνθρωπος με πήρε και με λέει μάλλον κάτι αλλάζει, καλύτερα να μην λειτουργήσουμε τη Δευτέρα, να περιμένουμε τη διευκρινιστική μήνυμα έχουμε, γιατί και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά. Και επειδή το παζάρι μας είναι ένα πολύ μικρό παζάρι, δεν ήθελα να μπουν οι συνάδελφοι σε αυτή τη διαδικασία σε κάποιο πρόστιμο. Οπότε παραμείναμε και γι' αυτό το λόγο και δεν ανοίξαμε. Και ανοίξαμε μόνο τα τρόφιμα σήμερα στο χώρο της λαϊκής αγοράς. Κατά δεύτερον 50-50 όπως μας λένε. Δεν ισχύει και για όλες τις λαϊκές αγορές. Παράδειγμα, 50-50 τι να κάνουμε δηλαδή. Η λαϊκή αγορά του Φωτολίβους που είμαστε όλοι και όλοι 10 άτομα αυτοί που εκθέτουν. Ή τη λαϊκή αγορά του Αγίου Αθανασίου, υπάρχει χώρος άπλητος για να λειτουργήσει ο καθένας. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχει έρθει η διευκρινιστική ώστε να ξέρουμε να απαντήσουμε. Με συναδέλφους που έχω μιλήσει άλλους από άλλες περιοχές και το Σάββατο και σήμερα στη Θεσσαλονίκη κάποιες λαϊκές έγιναν με ρούχα και η υπόδειση και η ένδυση υπήρχαν μέσα στο 50-50. Με συνάδελφο που μίλησα για το Σάββατο της Καβάλας δεν λειτουργήσαν. Δηλαδή υπάρχει μία αναστάτωση και δεν υπάρχει διευκρίνηση. Είναι ένα ζήτημα φυσικά το οποίο αφορά χιλιάδες κόσμος όλη την Ελλάδα, κυρία Πρόεδρε. Αφορά εκατοντάδες στη Δράμα. Δηλαδή είναι ένα θέμα που σας καίει. Έχω την άποψη ότι αν γράφατε, θα γράφατε άνετα ένα βιβλίο για το τι βιώσατε τη φετινή χρονιά και το τι έχετε δει από πλευράς αποφάσεων να έρχεται Παρασκευή βράδυ για κάτι που θα γίνει το Σάββατο, τα θυμάστε, κυρία Πρόεδρε. Σχεδόν το ίδιο γίνεται και τώρα. Μην φανταστείτε ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Τώρα έχουμε τα πεντάμετρα,
Προχτές χάραξε ολόκληρο το παζάρι της Δράμας για να είμαστε εντάξει, για να μην υπάρχει πρόβλημα. Και λειτουργήσαμε μία φορά. Έχω βάψει όλο το νομό της Δράμας για να κάνουμε καινούργιες χαράξεις. Όχι τρίμετρα ή όχι πεντάμετρα, όχι να κρατάνε σωστά τις αποστάσεις, όχι μάσκες, όχι γάντια, όχι αντισηπτικά. Ενημέρωσε όλους τους συναδέλφους. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Από την αρχή που ξεκίνησε αυτό με τον COVID, αυτό το πρόβλημα το βιώνω στο πετσί μου. Και εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι μαζί μου που βοηθούν και τρέχουν και εκείνοι. Δεν υπάρχει κυριακάτικη αγορά πλέον, πρέπει να το πούμε αυτό. Κυριακάτικη αγορά, όχι, δεν υπάρχει. Έχουμε εδώ και πέμπτος μήνας τώρα. Πέμπτος μήνας που δεν λειτουργούμε. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε από τις 15 Τρίτου και συνεχίζεται αυτό και να δούμε μέχρι πού θα πάει. Ανοίξανε κανένα δυο φορές τα τρόφιμα, αλλά τώρα είναι κλειστά και αυτά. Μάλιστα. Βέβαια, περιμένουμε, έχουμε κάποιες συζητήσεις έχουμε με το Υπουργείο Οικονομικών, να δούμε ότι, γιατί για αυτό για τα κυριακάτικα εμείς δεν έχουμε πάρει κάτι που μας έχουν κλειστό τόσο χρονικό διάστημα, και για μας είναι ένα από τα κύρια εισοδήματα που ζούμε με αυτό εδώ. Το κυριακάτικο είναι σαν να έχουμε μια δεύτερη λαϊκή αγορά της Δράμας. Φυσικά και γι' αυτό το λόγο τη δημιουργήσαμε. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να βγούμε εις πέρας. Μια λαϊκή λειτουργούμε στη Δράμα και ένα το κυριακάτικο. Γιατί όλα τα υπόλοιπα ξέρετε ότι είναι χωριουδάκια, είναι γύρω στους 2.000 κατοίκους και με αυτό μεροκάματο δεν βγαίνει, ίσα ίσα που κάνουμε εξυπηρέτηση στους ανθρώπους της μεγάλης ηλικίας. Πέστε μου τώρα, εδώ τώρα από όσο καταλαβαίνω, κλείσατε ή θα δείτε και διευκρινιστικά τι θα γίνει. Πάντως αρκετοί επαγγελματίες μικροπολιτές δεν θα δουλέψουν. Εσείς πληρώνετε και τα δημοτικά τέλη για αυτόν τον χώρο. Είναι και κάποια άλλα... Γιατί πρέπει να είμαστε, για να γίνει η θεώρηση των αδειών μας, πρέπει να είμαστε και οικονομικά εντάξει όσον αφορά τα φορολογικά μας και όσον αφορά και τα ασφαλιστικά μας. Αλλιώς θεώρηση στο κυριακάτικο δεν μπορούμε να έχουμε. Αυτοί που λειτουργούμε στο κυριακάτικο είμαστε τακτοποιημένοι και ασφαλιστικά και φορολογικά. Αυτό γίνεται μέχρι τον τρίτο μήνα. Δηλαδή αυτά τρέχουν και αν δεν τα πληρώσουμε εμείς δεν μπορούμε να εργαστούμε στο χώρο των λαϊκών. Και τώρα πόσο καταλαβαίνω Πρόεδρε, δεν μπορείτε να λειτουργήσετε και στις κανονικές λαϊκές αυτή την περίοδο. Ακριβώς, πάλι ερχόμαστε. Και θα πληρώνετε δηλαδή τα τέλη για κάτι το οποίο δεν συμμετέχετε, έχετε ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή είναι και μια κατάσταση που ουσιαστικά επιβαρύνεστε χωρίς να έχετε εισοδήματα. Δεν θα πρέπει να σας στηρίξουν. Να σας πω κάτι. Αυτό που με ενδιαφέρει και αυτό που ζω όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι μόνο οι υποχρεώσεις που έχουμε. Είναι ότι έχουμε ανθρώπους που έχουν προβλήματα επιβίωσης. Έχουν προβλήματα οικονομικά, έχουν προβλήματα να ταΐσουν τα παιδάκια τους. Αυτό είναι που με ανησυχεί, αυτό είναι που βιώνω στην καθημερινή μου βάση και αυτό είναι που με στεναχωρεί πιο πολύ απ' όλα. Μάλιστα. Οι υποχρεώσεις τρέχουν, σίγουρα δεν θα μείνουν έτσι, κάτι θα γίνει. Αυτό που με στεναχωρεί πάνω απ' όλα είναι ότι τι φαγητό θα πάει στο σπίτι του κάθε ανθρώπου αυτού. Γιατί αυτό το βιώνω, το ζω. Και νομίζω θα πάθω κάτι με τα προβλήματα των συναδέλφων μου. Τα έχω πάρει επάνω μου και δεν ακούω τίποτα άλλο. Δεν ακούω τίποτα άλλο και είναι πρόβλημα. Είναι το ό,τι χειρότερο μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Για πέστε μου κυρία Παπαδοπούλου, θα έχετε μια διευκρινιστική μέχρι την Τετάρτη ας πούμε για το τι θα γίνει την Πέμπτη. Σήμερα που μίλησα με τον Δήμο Δράμας, γιατί κακά τα ψέματα, η λαϊκή αγορά της Δράμας μας ενδιαφέρει όλους. Το κυριακάτικο το έχουμε αποκλείσει, έχει τελειώσει αυτό, να δούμε πότε θα ανοίξει με το καλό. Μου είπαν ότι αύριο πρέπει να γνωρίζουν και οι ίδιοι τους. Γιατί έστειλαν και αυτοί έγγραφα κάτω και περιμένουν απαντήσεις. Σίγουρα μέχρι την Τετάρτη πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Αν και νομίζω ότι θα είμαστε κλειστοί με αυτά που έχω ακούσει. Κλειστοί λέγοντας εμείς με ένδυση και υπόδειξη. Τα τρόφιμα θα λειτουργούν. Πληρώνετε δηλαδή την απόφαση να κλείσουν, προσέξτε τώρα φίλοι τηλεθεατές,
κλείνουμε τα εμπορικά καταστήματα, κυρία Πρόεδρε. Ναι. Και επειδή κλείνουμε τα εμπορικά καταστήματα, δεν πειράζουμε το εμπορικό κομμάτι στα σούπερ μάρκετ κλπ. Ή σε άλλες, ναι, ή σε άλλες μεγάλες αλυσίδες που έχουν αυτό το κομμάτι. Πάμε στους μικροπολιτές και τους κλείνουμε και αυτούς που έχουν ένδυση υπόδηση και αφήνουμε όλους τους άλλους. Ένδυση υπόδηση που είναι σε εξωτερικό χώρο και κρατάνε όλα τα μέτρα για τις αποστάσεις. Εδώ. Αυτό ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε καταγγελία για αυτό το θέμα. Ήτανε, η καταγγελία μας έγινε 33ου. Πώς εμείς σε ανοιχτό χώρο να μην λειτουργούμε και τα σούπερ μάρκετ να γίνεται χαμός και να έχουν μέσα ρούχα και παπούτσια. Ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε. Είχαμε βάλει τον Κώστα τον Φιλιππίδη που έχουμε δικηγόρο και με τη βοήθεια εκείνου μιλήσαμε και με το Υπουργείο. Μας είχαν πει ότι έχουμε δίκιο, μας είχαν πει ότι θα το δουν και θα πράξουν το πρέπον και τελικά φτάσαμε στο διατάφτα μετά από τόσους μήνες και χθες τον άκουσα να λέει τι να κάνουμε, είναι μέσα στους χώρους τους, έχουν ειδικό κώδικα για αυτό το πράγμα και δικαιούνται να πουλήσουν. Ενώ τότε μας είχαν υποσχεθεί ότι αυτά τα πράγματα, τα ρούχα και τα παπούτσια θα αφαιρεθούν. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, εμείς με τόσες αποστάσεις να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε και στα σούπερ μάρκετ να γίνεται χαμός, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, δεν έχω τίποτα με τα σούπερ μάρκετ, έχω με τον τρόπο που χειρίζεται το κράτος. Γιατί το κράτος ανέλεγε παπούτσια και ρούχα τα αφαιρείτε, δεν τα δουλεύετε όσο καιρό είναι κλειστά όλα τα άλλα, όλα θα ήταν με λιγάλα. Για πέστε μου τώρα πόσοι είστε οι μικροπολιτές που έχετε σχέση με αυτούς τους τομείς. Πώς είστε στη Δράμα, κυρία Πρόεδρε? Είμαστε 130 άτομα. 130? 130 οικογένειες. Το 1/3 δηλαδή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μικροπολιτών παραγωγών δεν μπορεί να συμμετέχει, μου λέτε. Ναι, δεν μπορεί να συμμετέχει, ναι. Μάλιστα. Και φυσικά περιμένετε μια ενίσχυση ευρύτερα τώρα από το κράτος. Κάτι. Περιμένουμε, λογικά. Λογικό είναι ότι περιμένουμε. Βέβαια τα ποσά τα οποία δίδονται, τι να πω τώρα, δεν μπορούν να καλύψουν τίποτε. Τι να πρωτοπληρώσουμε. Ίσα είναι για να ζήσουν οι άνθρωποι και αυτά να δούμε πότε θα τα πάρουμε. Θα τα πάρουμε, να δούμε. Ενημερώστε τους κιόλας ότι μια συγκεκριμένη ομάδα μικροπολιτών δεν συμμετέχει καθόλου σε λαϊκές, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν κιόλας. Έχω την αίσθηση μπορεί να μην το ξέρουν, κυρία Παπαδοπούλου, ότι πήραν αυτή την απόβαση. Κατά τα άλλα, τι να ευχηθούμε, κυρία Πρόεδρε, από εδώ και πέρα? Δεν ξέρω τι να ευχηθούμε. Να υπομονή ο ένας άνθρωπος να βλέπει. Τώρα μετράμε και την ανθρωπιά μας πλέον. Να βοηθάει ο ένας τον άλλον όσο μπορεί. Και κατά τα άλλα γίνεται με τους μισούς. Με τους μισούς οι λαϊκοί, έτσι. Ναι. Με τους μισούς. Ναι, και καλά μυαλά σε όσους μας κυβερνάνε, γιατί δεν είναι σωστές αποφάσεις αυτές που παίρνουν. Πρέπει να το δουν λίγο πιο βαθιά το πράγμα. Η παραγωγή λοιπόν θα είναι την Πέμπτη στο χώρο της 19ης Μαΐου. Ναι, οι μικροπολιτές εδώ. Στην ανάπλαση. Στην ανάπλαση πλην ένδυσης υπόδησης. Ναι. Κυρία Παπαδοπούλου. Δεν ξέρω, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Αύριο τι λαϊκή έχετε εσείς τώρα? Αύριο είναι η λαϊκή του Φωτολίγους που είναι 15 άτομα όλα και όλα. Μάλιστα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, κυρία Πρόεδρε. Για την Τετάρτη να ενημερώσουμε ότι θα πάνε όλοι, αν δεν πάμε, δεν έχει συμμετοχή η ένδυση και η υπόδηση, θα πάνε όλοι με τα τρόφιμα. Δεν θα υπάρχει το 50-50. Δεν υπάρχει λόγος γιατί θα έχει τόσα πολλά κενά. Πρέπει να είναι γύρω στα 20 άτομα σαν σύνολο που συμμετέχουν εκεί. Να πάνε όλοι να πάρουν ένα μεροκάματο και να δούμε τι θα γίνει με την Πέμπτη. Και όπως είπαμε, να δούνε τα πολυκαταστήματα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα δεν μπορεί να κλείνει όλους τους άλλους και να έχει αυτούς ανοιχτούς. Να είστε καλά. Και τώρα βγαίνουν και στις διαφημίσεις. Δεν είναι τίποτα. Διαφημίζονται και εμείς είμαστε κλειστοί. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδοπούλου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είχαμε την χαρά να συνομιλήσουμε με την Βούλα την Παπαδοπούλου, πρόεδρο των Μικροπολιτών του νομού της Ράμας. Κλειστή ένδυση υπόδηση λοιπόν και στις λαϊκές. Να τονίσουμε φυσικά ότι πάρα πολλοί επικοινώνησαν ακόμη και άνθρωποι που είχαν αυτή τη δουλειά και λέγαν τι θα κάνουμε εμείς. Δεν γνώριζαν, έτσι όπως διάβαζες ουσιαστικά την απόφαση. Τελικά φαίνεται ότι θα είναι κλειστή και πάλι, όπως και στο πρώτο lockdown, και αυτή η κλάδη. Φυσικά οι λαϊκές είναι και αυτές ένα κομμάτι το οποίο κάτω από προϋποθέσεις λειτουργεί μόνο για τα τρόφιμα και για τα είδη πρώτης ανάγκης, κυρίες και κύριοι. Είδαμε λοιπόν στην σημερινή εκπομπή και με τον Στέφανο τον Γεωργιάδη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας, αλλά και με τον Μάρκο Δέμπα, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Καβάλας, τις παρεμβάσεις που έγιναν αυτή τη στιγμή, το lockdown και τις συνέπειες που έχει στα εμπορικά καταστήματα και στην εστίαση, την δυναμική η οποία φαίνεται να περνάει σε θέματα ύφεσης, ανεργίας και προβλημάτων που θα δημιουργηθούν στο επιχειρήν, άμεσα προβλήματα, γιατί αυτό το κλείσε, άνοιξε, μόνο ζημιά δημιουργεί στον επιχειρηματικό κόσμο. Με έναν εκλεκτό επιστήμονα, τον κύριο Φέδων Βόβολη, είναι καρδιολόγος από την Κηφισιά της Αττικής, συνομιλήσαμε και είδαμε με την κριτική ματιά που έχει ο κύριος Βόβολης, διαφωνεί και με το lockdown, έχει διαφορετική άποψη ακόμη και για την καθολική χρήση μάσκας, δέχεται ότι υπάρχει ιός, αλλά θεωρεί ότι είναι υπερβολικά τα μέτρα. Δώσαμε το βήμα και στον κύριο Βόβολη να εκφράσει τη δική του άποψη, γιατί δεν είναι κακό να γίνεται και αυτός ο διάλογος. Δεν είναι ιερά και όσια, θα λέγαμε, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια, δεν υπάρχει η μόνη αλήθεια. Υπάρχει και η άλλη άποψη. Και η βαθιά δημοκρατία είναι το να δίνεις, όπως έλεγαν και αυτοί οι περίφημοι διαφωτιστές, το να αγωνίζεσαι, ακόμη και αν διαφωνείς, μέχρι να δίνεις και τη ζωή σου για να εκφράζει ο άλλος την άποψή του, ακόμη και αν εσύ διαφωνείς μαζί της. Και με την κυρία Βούλα Παπαδοπούλου, την πρόεδρο των Μικροπολιτών νομού Δράμας, είδαμε ένα θέμα που αφορά τους μικροπολιτές. Έχει γίνει, θα λέγαμε, σύριαλ αυτό με τις λαϊκές. Αλλάζουν οι αποφάσεις, έχουμε κατά τόπους κλεισίματα, ανοίγματα κλπ. Τελικά οι λαϊκές θα λειτουργήσουν με τους μισούς. Δεν συμμετέχουν όμως η ένδυση, η υπόδηση και γενικότερα αυτός ο τομέας των μικροπολιτών. Κυρίες και κύριοι, ενδιαφέροντα τα θέματα και στην σημερινή εκπομπή ήταν οι παρεμβάσεις από το ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδος. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.